Δεν σκεφτήκατε όμως, Νίκο και Άννα, ότι η Ελλάδα δεν είναι ίσως το κατάλληλα γόνιμο έδαφος για να ευδοκιμήσει μια ροκ όπερα? Λάθος, το σκεφτήκαμε. Το σκεφτήκατε. Αλλά το παραβλέψαμε. Προχωρήσαμε παρακάτω και είπαμε δεν μπορούμε να σκεφτούμε έτσι. Άνθρωποι που έχουν ευαισθησία θα ενστερνιστούν αυτή τη δουλειά και θα την αγαπήσουν. Ας το δοκιμάσουμε. Αφού θέλουμε τόσο πολύ να το κάνουμε, δεν θα μας σταματήσει τίποτα τέτοιο. Μάλιστα. Φαντάζεστε, όχι μόνο δεν μας σταμάτησε αυτό. Είναι εκνευριστικό σε αυτή την Αθήνα να μην υπάρχει τίποτα. Τίποτα, μα πολύ όταν λέω τίποτα, ναι, εννοώ απολύτως τίποτα που να σε κεντρίζει να πάει να δει. Αυτό από πήγα να πω. Δέκεται μετά το βράδυ. Ναι, όχι, και Λονδίνο, α πούμε, μια ροκόπα είναι κάτι πολύ συνηθισμένο. Mm-hmm. Αλλά στην υπάρχει Ελλάδα και το σόβο στο Λονδίνο που να πάει να δει ο σεξ σόβο, α πούμε. Αλλά υπάρχουν να πάει να δει και άλλα πράγματα. Ναι. Στην Αθήνα δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Είπαμε να κάνουμε κάτι. Mm-hmm. Και το κάνατε. Και είπα πριν στην αρχή που σα παρουσίαζα ότι πήρατε ένα ρίσκο. Mm-hmm. Και φαντάζομαι ότι ήταν ρίσκο, άσχετα αν τελικά αποδείχτηκε ένα καλλιτεχνικό θρίαμβο για εσά. Ήταν ένα ρίσκο. Δεν είχατε κάποιου φόβου να έχει κάποιε αμφιβολίε? Ήταν ρίσκο γιατί το επενδύσαμε πάρα πολύ δυνατά. Mm-hmm. Και μιλάω για επένδυση, κυρίως οικονομική, έτσι. Η καλλιτεχνική επένδυση θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, mm-hmm. γιατί νιώθαμε καλά, mm-hmm. Είχαμε το ταλέντο, πιστεύω, να το κάνουμε και το κάναμε. Οικονομικά σαφώς ήταν ένα τεράστιο ρίσκο, αλλά φαίνεται είναι τόσο μεγάλη αυτή η υπόθεση και τόσο σημαντική μέσα μας, που κάναμε, που δεν το σκεφτήκαμε ποτέ αυτό το δυσανάλογο, τη δυσανάλογη, αν θέλετε, οικονομική επένδυση. Κλείνω τα μάτια, έρχεσαι πάλι μέσα στη νύχτα σιωπηλά, καίει το κορμί μου όταν μ' αγγίζεις κι όταν για αγάπη μου μιλάς.